προσπαθούσαν να εξηγήσουν στην κυρία Γεννηματά, η οποία έφυγε, δεν πρόλαβε να ακούσει ούτε καν την αρχή της ομιλίας, γιατί το πρώτο θέμα όταν ανέβηκα πάνω ήταν αυτό. Και αυτό το σηματάκι εδώ συμβολίζει την Παγκόσμια Μέρα για την ευαισθητοποίηση των ανθρώπων για τον αυτισμό. Και για όσους δεν το ακούσαν την πρώτη φορά. Κύριε Μητσοτάκη, ναι, όσον αφορά το ΚΚΕ, αρνούμαστε το ρεαλισμό της πολιτικής, της δικής σας, που ταΐζει με πολλά κέρδη λίγους μονοπωλιακούς ομίλους, το μεγάλο κεφάλαιο, τους λίγους. Και βεβαίως αφήνει στη φτώχεια, αφήνει στην ανέχεια τον ελληνικό λαό. Ακριβώς αυτός ο ένας χρόνος πανδημίας, που είναι και άγνωστο για πόσο καιρό θα μας ταλαιπωρεί ακόμη, ήρθε να κλονίσει τις αξίες σας, τα δεδομένα σας, ή καλύτερα αυτά που εμφανίζονται τόσα χρόνια ως δεδομένα και αδιαμφισβήτητα για το λαό. Ήρθε να σκορπίσει στους τέσσερις ανέμους τα περί αρμονικής συνύπαρξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα συστημάτων υγείας, που είναι η διαχρονική πολιτική όλων των κυβερνήσεων, όποιο όνομα και αν είχαν, είτε δηλαδή ήταν της Νέας Δημοκρατίας, είτε του ΠΑΣΟΚ παλιότερα, είτε του ΣΥΡΙΖΑ, και της πληθώρας άλλων μικρών κομμάτων που τους στήριζαν και τους στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια για να σας δώσουν ανάσα ζωής και να εξαφανιστούν μετά αυτά όπως οι διάτοντες αστέρες. Ήρθε να αναδείξει αυτή η χρονιά τον επιζήμιο και παρασιτικό χαρακτήρα του ιδιωτικού επιχειρηματικού τομέα της υγείας, που τελικά στηρίζεται, θησαυρίζει πάνω στις ελλείψεις του δημοσίου. Ήρθε να αναδείξει την ανάγκη να υπάρχει αποκλειστικά δημόσιο δωρεάν σύστημα υγείας, κρατική κοινωνική πολιτική φαρμάκου που θα υπηρετεί μόνο τις λαϊκές ανάγκες, κόντρα στον παρασιτισμό της πατέντας και του φαρμάκου εμπόρευμα. Η πανδημία ήρθε να ξετινάξει για μια ακόμη φορά το μύθο της περίφημης ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Μας λέγατε ότι θα έχουμε εμβόλια επειδή είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τελικά δεν έχουμε επαρκή εμβόλια επειδή είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ δεν είναι θέμα αποτυχίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως έλεγε παλιότερο ο κύριος Τσίπρας και το επανέλαβε και σήμερα, και σήμερα το είπε και ο κύριος Μητσοτάκης. Δυστυχώς ήταν και είναι πολιτική επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί το εμβόλιο ως εμπόρευμα έγινε δυστυχώς εργαλείο γεωπολιτικών ανταγωνισμών μεγάλων συμφερόντων. Και δεν θα μπορούσε, όπως ξέρετε πολύ καλά, άσχετα τι λέτε εδώ μέσα και άσχετα κυρίως τι λέτε στον ελληνικό λαό, δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Όσοι ονειρεύονται ανθρωπινότερη την Ευρωπαϊκή Ένωση από αυτή που είναι, θα ξυπνήσουν για μια ακόμη φορά απότομα και καταϊδρωμένοι. Η πανδημία, σε τελική ανάλυση, ήρθε να αποκαθιλώσει τα ιερά και όσια του κόσμου σας, του καπιταλιστικού κόσμου που υπηρετείτε, ο οποίος έχει στο επίκεντρο όχι την ικανοποίηση των λαϊκών, των κοινωνικών αναγκών, αλλά την πρόταξη, τη θωράκιση των κερδών των ολίγων. Αυτό θα είναι και στο επίκεντρο της πολιτικής όλων σας την επόμενη μέρα, όταν η πανδημία θα έχει μεν αναχαιτιστεί, αλλά θα είναι εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα είναι εδώ το μεγάλο κεφάλαιο, τα συμφέροντα, οι πολιτικές επιλογές εκείνων που θέλουν να φορτώσουν τα σπασμένα και αυτής της νέας κρίσης στις πλάτες των λαών. Η ανάπτυξη για την οποία όλοι σας καλλιεργείτε ψεύτικες προσδοκίες στο λαό μας είναι ανάπτυξη των κερδών των ολίγων και θα πατήσει όπως και πριν πάνω στην άγρια εκμετάλλευση των πολλών, των εργαζομένων. Δεν θα είναι ανάκαμψη του εισοδήματος, των δικαιωμάτων, της ζωής τους. Δυστυχώς πολλές φορές οι απαντήσεις
σε κορυφαία ερωτήματα δίνονται μέσα από μεγάλες τραγωδίες. Μαζί με τον καθημερινό αγώνα για την προστασία της υγείας, των δικαιωμάτων, του εισοδήματος που πρέπει να συνεχιστεί, βγαίνει στο προσκήνιο και η ανάγκη συνολικά ριζικών ανατροπών, με στόχο μια νέα κοινωνική οργάνωση που θα έχει στο επίκεντρο την ικανοποίηση όλων των σύγχρονων αναγκών, με πρώτο φυσικά αυτό της υγείας, της ζωής των ανθρώπων. Αόρατος εχθρός είναι ο ιός, όμως είναι πολύ ορατός, ορατότατος εχθρός, ο ίδιος ο καπιταλισμός, το σύστημα. Και αυτός δεν γιατρεύεται, όπως ο ιός, παρά μόνο ανατρέπεται. Αυτή είναι μεγάλη υπόθεση να συνειδητοποιηθεί από όλους, κυρίως βέβαια από τον ελληνικό λαό. Τέλος, κύριε Μητσοτάκη, πριν περάσετε στην Ελλάδα 2.0, δεν ασχολείστε καλύτερα με κάποιες εκκρεμότητες της Ελλάδας 1.0. Το κράτος σας χρωστάει εφημερίες σε νοσοκομιακούς γιατρούς. Χρωστάει την ένταξή τους στα βαρέα και ανθυγιεινά. Χρωστάει αποζημιώσεις σε πλημμυροπαθείς, όπως αυτούς που επισκέφτηκα χτες σε χωριά του Εύρου, δίπλα στην Αλεξανδρούπολη. Χρωστάει σε σεισμοπαθείς. Εκεί ήμουν την προηγούμενη εβδομάδα στη Θεσσαλία. Δεν μιλάμε βέβαια για συνολικά έργα αντιπλημμυρικά, αντισεισμικά, αντιπυρικά και άλλα που τα έχετε στα αζήτητα. Ούτε στην Ελλάδα της ανάπτυξης του 5.0 προβλέπονται. Χρωστάτε ακόμα και σχολικά γεύματα σε χιλιάδες μαθητές που τα στερούνται και είναι δική σας ευθύνη να λύθει το πρόβλημα. Για να μην πούμε πάλι ζητήματα που θέσαμε αναλυτικά στην πρωτολογία μας για τους αυτοαποσχολούμενους, τους μικρούς επιχειρηματίες, ειδικά για την εστίαση, για όλες τις άλλες κατηγορίες και τους τομείς. Ο κατάλογος με τα χρωστούμενα δεν έχει τέλος. Αυτά εσείς λέτε αρνητισμό, αλλά αυτά είναι συγκεκριμένες προτάσεις, ακόμα και προτάσεις νόμου που έχει καταθέσει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ και τις πετάτε στα αζήτητα ή βρίσκονται στα συρτάρια σας ακόμη, είτε έρχονται εδώ κάποια και τα καταψηφίζετε. Αλλά κάποια στιγμή οι εργαζόμενοι, ο λαός θα αποφασίσουν να τα βάλουν κάτω και να κάνουν το λογαριασμό. Και τότε, να είστε σίγουροι, θα πάρουν πίσω όχι μόνο τα χρωστούμενα, αλλά και θα κάνουν οι ίδιοι κουμάντο στους κόπους τους που τώρα τους κλέβει το σύστημά σας. Σας παραχωρώ το χρόνο για τους υπόλοιπους ομιλητές, κύριε Πρόεδρε. Πού τον δίνετε, κάντε μια δωρεά. Λοιπόν, θα είναι να τηρήσουν το παράδειγμα του δικού μου. Αυτή η σύσταση είναι καλή δωρεά.